στον κύριο Λευτέρη Κρέτσο. Κύριε Κρέτσο, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα των οπτικοακουστικών. Να μιλήσουμε, βέβαια. Οπτικοακουστικών παραγωγών. Έτσι, οπτικοακουστικών παραγωγών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Δώστε μας μια γενική εικόνα καταρχάς για να καταλάβουμε λίγο. Εγώ να πω την αλήθεια, το άκουσα, το παρακολούθησα λίγο και λέω, κοίτα να δεις που θα γίνουμε Hollywood. Ναι, ξέρω ότι πολλοί γελάνε με αυτό, αλλά νομίζω ότι με σταθερά βήματα η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας ευρωπαϊκός κώδος προσέλκυσης επενδύσεων. Γιατί, να ξεκινήσουμε από τα γενικά. Ποια είναι τα γενικά? Τα γενικά είναι ότι ανεβαίνουν περίπου 600 ώρες περιεχομένου κάθε ώρα στο YouTube, ότι το 2019, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, το 30% της κατανάλωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή βίντεο, τηλεόρασης, κινηματογράφου, θα πραγματοποιείται μέσα από τις κινητές συσκευές, ότι τα μεγάλα στούντιο και μεγάλοι πάροχοι σε επιγραμμικές πλατφόρμες όπως η Netflix προσφέρουν πλέον εκατοντάδες προγράμματα τύπου House of Cards, πολύ μεγάλες ακριβές παραγωγές, ότι γενικώς υπάρχει μια τεράστια δίψα και ζήτηση για ποιοτικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ότι το 30% του bandwidth του εύρους διανομής στο διαδίκτυο το χρησιμοποιούν πλέον οι πολίτες παγκοσμίως για να καταναλώνουν βίντεο, τηλεοπτικό πρόγραμμα και κινηματογραφικό προϊόν. Άρα η μεγάλη εικόνα είναι αυτή, ότι έχεις μια συνεχώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία η οποία γίνεται ακόμη πιο δυνατή, ακριβώς διότι μπορούν όλοι να καταναλώνουν προϊόν από πάρα πολλές συσκευές. Υπάρχει και το φαινόμενο των πολλαπλών οθονών, δηλαδή μέσα σε ένα νοικοκυριό ο καθένας μπορεί να βλέπει και να καταναλώνει το οπτικοακουστικό περιεχόμενο από το κινητό του, από το τάμπλετ, από μία οθόνη. Όλες οι ενδείξεις, ακόμη και τα αποτελέσματα για τον αριθμό των εισιτηρίων στους κινηματογράφους, και αυτά αυξάνονται. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν κεφαλαιοποιηθεί στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου μπαίνουν σταδιακά στο χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, και επομένως είναι κρίμα, είναι ιστορική ευκαιρία να μην πάρει ένα μερίδιο από αυτή τη μεγάλη παγκόσμια και ανερχόμενη αγορά η Ελλάδα. Το πώς όμως μπορεί να το κάνει αυτό έχει να κάνει. Θα τα πούμε ένα-ένα, αν μας επιτρέπετε. Απλά θέλω μία παράκληση, γραμματέα μου. Ναι. Σας παρακολουθώ και λέω, είμαι τώρα γύρω στα 60-65 τηλεθεατής ή τηλεθεατρία. Σε μεγαλώνεις επικίνδυνα. Λέω, και ίσως κάποια από αυτά που λέτε δεν τα έχω καταλάβει. Δηλαδή λίγο πιο απλά για να τα καταλάβει και ο τηλεθεατής, ότι πάμε να ετοιμάσουμε κάτι. Κάτι φρέσκο, κάτι καινούργιο, κάτι καινοτόμο. Έτσι με πιο απλές λέξεις να το καταλάβω, αν μου επιτρέπετε. Μου είπατε τη γενική εικόνα. Και να μην υποτιμάμε τους τηλεθεατές, αν θέλετε να το πω απλό, πιο απλά. Ότι σε κάθε νοικοκυριό δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιος ο οποίος χαζεύει όλο ένα και πιο συχνά στο κινητό του. Ότι δαπανούμε όλο ένα και περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη. Είτε είναι αυτή η τηλεοπτική συσκευή, είτε είναι το κινητό τηλέφωνο, είτε είναι μια ταμπλέτα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι καταναλώνουμε κατά βάση όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο, εκτός από το να ζητούμε πληροφορίες ή να κάνουμε συναλλαγές, να αγοράζουμε προϊόντα κτλ. Κυρίως οπτικοακουστικό περιεχόμενο, δηλαδή βίντεο, τηλεοπτικό προϊόν ή βλέπουμε ταινίες. Γιατί ο κόσμος εξακολουθεί και αγαπάει τον κινηματογράφο, εξακολουθεί και αγαπάει την τηλεόραση. Ή ακόμη και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης βλέπετε το βίντεο κυριαρχεί, και γι' αυτό και η Facebook, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μπαίνει σε τέτοιου είδους εφαρμογές και προκλήσεις. Άρα είναι μια τεράστια αγορά. Συγγνώμη, θέλω να το πω αυτό. Είναι μια τεράστια αγορά η οποία μεγαλώνει διαρκώς. Είναι από τους πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα για να μπορέσει να πάρει έστω και ένα μικρό κομμάτι από αυτή τη μεγάλη πίτα, πρέπει να προσφέρει κίνητρα. Αυτό που κάναμε το καλοκαίρι, να βγάλουμε ένα νόμο που προβλέπονται επιδότηση σε οπτικοακουστικές παραγωγές, δηλαδή το πρώτο επενδυτικό κίνητρο για τον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, και ίσως και τη Δευτέρα ή τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί και εκεί από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπά και τον κύριο Χαρίτση, η οποία εξειδικεύει το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Θα μας δώσετε μία τάξη μεγέθους για τι είδους κίνητρα μιλάμε και ποιες παραγωγές αφορούν? Βεβαίως. Μιλάμε για τηλεοπτικές παραγωγές, όχι για επίπεδο ας πούμε reality show τύπου Survivor. Μιλάμε για μυθοπλασία, μιλάμε για κινηματογραφικές παραγωγές, μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο παραδοσιακά ενδιαφέρον για το ιστορικό ντοκιμαντέρ.
Και μιλάμε βέβαια για τα animation, για κινούμενα σχέδια. Η τάξη μεγέθους είναι αρκετά. Έχουμε δηλαδή μια νομοθεσία που είναι αρκετά υποστηρικτική και γενναιόδορη. Δηλαδή προβλέπονται ήδη στην πρώτη φάση του έργου 75 εκατομμύρια, τα οποία, έτσι για να μιλήσω και εγώ πιο απλά, έχουν παρκαριστεί αυτά τα 75 εκατομμύρια στην Τράπεζα της Ελλάδος και περιμένουν τους παραγωγούς να έρθουν να τα αξιοποιήσουν. Και βέβαια, αν τελειώσει η πρώτη φάση αυτή, δηλαδή εξαντληθούν αυτά τα 75 εκατομμύρια, μας περιμένουν ακόμη 375. Μάλιστα. Ποιος τα δικαιούνται αυτά, κύριε Κρέτσο? Τα δικαιούνται ατομικές, μικρές, μεγάλες, ελληνικές, μη ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να κάνουν γυρίσματα ή να παράγουν τηλεοπτικό προϊόν στην Ελλάδα. Εμείς καλύπτουμε το 20% περίπου όλου του μπάτζετ ενός έργου, είτε είναι τηλεόραση είτε είναι κινηματογράφος, αλλά μιλάμε για δαπάνες οι οποίες γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας ιδανικός και φιλικός τόπος εγκατάστασης τέτοιου είδους επενδύσεων. Γιατί να προτιμήσουν εμάς από το Hollywood ή από την Βρετανία ή από κάποια άλλη μεγάλη χώρα που έχει πολύ μεγάλα στούντιος, έχει πολύ μεγάλες υποδομές? Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα? Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε τις μεγάλες υποδομές ούτε τα μεγάλα στούντιο, αλλά είμαστε ίσως το πιο όμορφο φυσικό πλατό που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, έβλεπα τις φωτογραφίες που δείχνατε προηγουμένως από διάφορες πόλεις και βλέπετε πόσα όμορφες σκηνές, πόσα όμορφα locations που λένε οι κινηματογραφιστές μπορείς να βρεις σε αυτή τη χώρα. Έχουμε εναλλαγή τοπίου. Είμαστε μια χώρα η οποία λόγω μεγέθους σε μία ώρα μπορεί να βρίσκεσαι από το βουνό στη θάλασσα. Έχουμε επίσης πάρα πολλές αρχαιότητες, βυζαντινά μνημεία, εβραϊκά μνημεία, οθωμανικά μνημεία, αρχαιοελληνικά μνημεία. Και είμαστε βέβαια μια χώρα ασφαλής, μια χώρα η οποία διαθέτει αρκετούς ταλαντούχους ανθρώπους σε διάφορους τομείς και στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και ένας έτσι πολύ δημοφιλής προορισμός τουριστικός. Επομένως, υπάρχει ένα καλό μπραντ της χώρας όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και ένας χώρος ο οποίος εμπνέει. Μπορεί εμείς που βλέπουμε κάθε μέρα την Ακρόπολη να μην αισθανόμαστε το ίδιο δέος με έναν τουρίστα ή κάποιον επενδυτή και κυρίως έναν κινηματογραφιστή ο οποίος κοιτάει το φως, κοιτάει πολύ περισσότερα πράγματα, διότι αυτή είναι η δουλειά των καλλιτεχνών και από εκεί εμπνέονται, αλλά πραγματικά η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε το θέατρο, το δράμα και αυτό που λέω τώρα, το θέατρο, το δράμα, να το πούμε με σύγχρονους όρους, είναι το storytelling, είναι το καλό σενάριο και όλη αυτή η βιομηχανία που αντλεί δύναμη από την τεράστια ζήτηση και από την τεχνολογία, ας μην ξεχνάμε ότι βασίζεται στο πολύ καλό σενάριο. Όλες δηλαδή οι μεγάλες ξένες παραγωγές, όπως το House of Cards, το Game of Thrones, μιλάμε για παραγωγές όπου το κάθε επεισόδιο στοιχίζει 5 με 10 εκατομμύρια. Βασίζονται σε πάρα πολύ καλές δομές σενάριου. Επομένως, η Ελλάδα έχει όλα τα εχέγγυα, δεν έχει τις τεχνολογικές υποδομές. Πιστέψτε με όμως, αν αρχίσει το μέτρο αυτό να λειτουργήσει, θα υπάρχει έτσι ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και θα έρθουν και υποδομές και εισαγωγή των μηχανημάτων και θα ανοίξει ουσιαστικά μια μεγάλη βιομηχανία. Σας παρακολουθώ και στο μυαλό μου φέρνω χρήμα, θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό το πακέτο το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να περιέχει μέσα αυτά τα στοιχεία? Δηλαδή, θα έρθει χρήμα στην Ελλάδα? Θα δοθούν θέσεις εργασίας? Κοιτάξτε, εντάξει, δεν μ' άρεσε έτσι, όπως το λέτε, χρήμα. Δεν είναι χρήμα, είναι ανάπτυξη. Όμως, θέλω να το πω. Έβαλα και τη λέξη ανάπτυξη. Ο κλάδος αυτός έχει πολλά σωρευτικά και πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Είναι ο κλάδος ο οποίος επηρεάζει την πορεία άλλων κλάδων. Δηλαδή, το να έρχονται εδώ να κάνουν γυρίσματα σημαίνει ότι επηρεάζει τον πολιτισμό. Έτσι, επηρεάζει δηλαδή τις πολιτιστικές υποδομές, τους ανθρώπους που πρέπει να ασχοληθούν σε αυτόν τον κλάδο. Επηρεάζει τον τουρισμό, επηρεάζει την εικόνα της χώρας. Χρειάζονται, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι μπροστά στις κάμερες, είναι και οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Χρειάζονται δηλαδή μια σειρά από κατασκευαστικές δραστηριότητες. Επηρεάζει ο κλάδος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου πάνω από 150 επαγγέλματα. Δεν είναι μια τυχαία ιστορία και γι' αυτό εμείς η δουλειά μας ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι να το δούμε με την καθαρά αναπτυξιακή του διάσταση, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχει και βαθιά πολιτική διάσταση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στις πόλεις, στις περιφέρειές μας να έρχονται άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων
και η χώρα να εκπέμπει, αν θέλετε, ένα διαφορετικό μήνυμα, ένα διαφορετικό σήμα από αυτό που εξέπεμπε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Κυρία Κρέτσα, εμείς που ξέρουμε όμως και τη χώρα μας, ξέρουμε και τις λειτουργίες της. Ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχει έτσι ένα τέρας της γραφειοκρατίας. Αυτό υπάρχει κάποια δικλίδα που να διασφαλίζει ότι θα αποφεύγεται, γιατί νομίζω ότι οι ξένοι δεν θα ήθελαν να μπαίνουν στη διαδικασία να περιμένουν επί ώρες σε ουρές για να βγάλουν μια άδεια, για να γυρίσουν, ας πούμε, κοντά στην Ακρόπολη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι όντως ούτε οι αναπτυξιακοί νόμοι, γενικότερα οι νόμοι δεν φέρνουν την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη τη φέρνουν οι συνέργειες, η πολιτική βούληση και τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορούν να κοιτάνε μπροστά. Από πλευράς του δικού μας Υπουργείου νομίζω ότι φέρνουμε ένα πολύ ελκυστικό νομοθέτημα, διότι μπορεί να ήμασταν ουραγοί, η μοναδική ίσως χώρα που δεν είχε να προσφέρει στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο τέτοιου είδους επενδυτικά κίνητρα. Μελετήσαμε όμως πολύ προσεκτικά και μέσα στην Κία η οποία θα βγει θα δείτε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα όμως είναι δουλειά και άλλων δημόσιων φορέων με συνέργειες να προχωρήσουν σε άλλα βήματα που έχουν να κάνουν π.χ. με την αδειοδότηση κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας των περιφερειών, είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά είναι και σημαντικός και ο ίδιο και το πώς θα συμπεριφερθεί και η ίδια η αγορά. Είναι μια ευκαιρία, είναι πολύ σημαντική ευκαιρία, αλλά είναι και ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αν θέλετε, για τη χώρα μας. Και αυτή τη φορά δεν πρέπει να χάσει το τρένο να γίνει ένας ελκυστικός τόπος εγκατάστασης οπτικοακουστικών παραγωγών, όπως το έκαναν οι Ισπανοί, όπως το έκαναν στη Μάλτα, όπως το έκαναν στην Ιταλία. Μάλιστα. Αν κλείσαμε αυτό τον κύκλο, θα ήθελα να ρωτήσουμε κάνα δύο πράγματα ακόμα που άπτονται της ιδιότητάς σας. Είχαμε την Πέμπτη στην ημερίδα, στη Γενική Γραμματεία, για το ψηφιακό ραδιόφωνο. Εγώ φαντάζομαι και εσείς ήμασταν εραστές του κλασικού, του αναλογικού ραδιοφώνου. Ψηφιακό ραδιόφωνο, δώστε μας έτσι μια εικόνα. Κοιτάξτε, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που περάσαμε από την αναλογική τηλεόραση στην ψηφιακή, βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα αυτό το πέρασμα έγινε με βίαιο, παράξενο, έτσι, όχι με πολύ καλό τρόπο, αλλά για τους ίδιους λόγους που όλες οι χώρες εγκατέλειψαν το αναλογικό σήμα και πήγαν στο ψηφιακό στην τηλεόραση, για τους ίδιους λόγους πρέπει να γίνει και για το ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση θέλω να το πω αυτό, και με τον νόμο, αυτό που συζητάμε για την επιδότηση των οπτικοακουστικών παραγωγών, και με τον ερχομό νέων παρόχων κολοσσών παγκόσμιων όπως η Netflix στην Ελλάδα, και με, αν θέλετε, με θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η υψηλή ευκρίνεια, η οποία μέχρι τον νόμο του κ. Παπά δεν υπήρχε στα χαρτιά, τώρα πλέον υπάρχει. Και μάλιστα εμείς όχι απλώς υπάρχει, αλλά στην Κία που θα βγει επιδοτούμε και τη μεταγλώτηση, διότι θέλουμε το τηλεοπτικό προϊόν, το ελληνικό, να εξαχθεί παγκοσμίως. Να μπει το ελληνικό πρόγραμμα στα σπίτια πολλών κατοίκων αυτού του πλανήτη, όπως το κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία οι γείτονές μας οι Τούρκοι, και καταλαβαίνουμε όλοι και για ποιους άλλους λόγους πέρα από τους εμπορικούς και τους αναπτυξιακούς. Το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει καλύτερη ευκρίνεια, οδηγεί σε υψηλότερη ποιότητα ακρόαση, δίνει περισσότερες δυνατότητες για περισσότερους σταθμούς, τελειώνει αυτή την ιστορία με τις παρεμβολές και τα παράπονα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην ΕΕΤ, τα οποία είναι θέματα ασφάλειας, τελειώνει να έχουμε τα βουνά μας γεμάτο κεραίες και να εκπέμπεται ακτινοβολία που είναι πάρα πολύ βλαπτική για την υγεία των κατοίκων, και μπορείτε να ρωτήσετε τους κατοίκους του Χορτιάτη πώς αισθάνονται γι' αυτό. Και φέρνει επίσης νέου είδους ευκαιρίες, δηλαδή για παράδειγμα ανοίγει νέες αγορές. Την αγορά των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι μπορούν να εκπέμπουν με καθαρό σήμα σε πανελλαδική εμβέλεια. Μπορούν να δημιουργηθούν νέου είδους ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα το ραδιόφωνο των Εθνικών Οδών. Αυτή τη στιγμή εκπέμπει σε πιλωτική βάση ψηφιακό ραδιόφωνο στην περιοχή της Αττικής μόνο η ΕΡΤ. Έχει μπει μπροστά η ΕΡΤ και πολύ σύντομα η ΕΡΤ θα εκπέμπει πιλωτικά πάλι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Όσοι αγαπούν πραγματικά το ραδιόφωνο πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την ιδέα, διότι και το ραδιόφωνο δεν μπορεί να μείνει πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, διότι τα άλλα μέσα ήδη έχουν προχωρήσει. Είπαμε για τηλεόραση, είπαμε για τον κινηματογράφο. Το σύνθημά μας στο ραδιόφωνο τα πίσω χρόνια ως εκπομπή τότε ήταν ότι με το ραδιόφωνο δεν κουράζει τα μάτια, δεν λερώνει τα χέρια.
Αυτό ήταν το σύνθημά μας τότε. Το ραδιόφωνο έχει μια... Καταρχάς θέλω να πω, το ραδιόφωνο έχει, σύμφωνα και με τις μελέτες του Ευρωβαρόμετρου και της Οξφόρδης και του Pew Institute, έχει, απολαμβάνει ψηλότερη εμπιστοσύνη από τους πολίτες σε σχέση με την τηλεόραση. Και δίνει και χώρο, και τις εφημερίδες. Δίνει και χώρο στη φαντασία. Δίνει χώρο στη φαντασία, είναι συντροφιά, είναι ενημέρωση, έχει μεγαλύτερη αμεσότητα το ραδιόφωνο από όλα τα μέσα, όμως και το ραδιόφωνο πρέπει, πώς να το πω, να το ενισχύσουμε. Για παράδειγμα, το ψηφιακό ραδιόφωνο επιτρέπει τις πολυμεσικές εφαρμογές. Εξηγήστε, δηλαδή, συνδυάζει αυτό λίγο. Ότι στην εικόνα του δέκτη σου, mm-hmm. του ψηφιακού δέκτη, θα μπορείς να σου παρέχεται πολύ περισσότερη πληροφόρηση για τον καιρό, για την κίνηση, να υπάρχει διαφήμιση. Και ας μην είμαστε τόσο αλλεργικοί με αυτό το θέμα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανιβαλισμός των μέσων ενημέρωσης σε μια περιορισμένη πίτα, η οποία διεθνώς δείχνει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το παίρνει η ψηφιακή διαφήμιση, το διαδίκτυο. Mm. Άρα με το ψηφιακό ραδιόφωνο υπάρχει δυνατότητα να έρθουν και περισσότερα έσοδα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα οποία δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει μείνει πίσω το ραδιόφωνο από όλα αυτά. Γενικά, πριν κλείσουμε, να πάμε και στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Πού βρισκόμαστε, νομίζω έχει... Περιμένουμε, όπως, πολύ χρόνο όλη αυτή περιμένουμε όπως και εσείς τις αποφάσεις του ΕΣΥΡΟΥ. Ελπίζω ότι θα έρθουν γρήγορα, χωρίς βέβαια αυτό να... Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι κάτι που να ρωτήσετε τους ανθρώπους του ΕΣΥΡΟΥ. Πάντως φαίνεται ότι κλείνει αυτή η ιστορία. Κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Και νομίζω ότι και με τον νόμο για τα κίνητρα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές και με άλλες ρυθμίσεις επιμέρους που δεν έχουμε χρόνο να τις αναφέρουμε, νομίζω ότι μπαίνουμε σταδιακά σε μια αγορά πιο υγιή, με νέους επιχειρηματικούς κανόνες και ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι η χρυσή εποχή της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, χρειάζεται περισσότερη εξωστρέφεια, χρειάζεται βέβαια, θέλω να πω, και από δική μας πλευρά, από όλους τους δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χώρα να γίνει πραγματικά film friendly, αλλά κυρίως για το χώρο της τηλεόρασης και για το ψηφιακό ραδιόφωνο μπορώ να σας πω ότι βλέπω το μέλλον πολύ πιο αισιόδοξα. Εκεί που τα πράγματα απαιτούν περισσότερη στήριξη και περισσότερη μελέτη και έχουμε μεγαλύτερη αγωνία, είναι στο χώρο του τύπου. Κύριε Γκρατσό, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Και εμείς, Αναστασία.